Σαββατοκύριακο θυμάται. Θυμάται θέματα που μας τα ζητάτε και εσείς επίμονα και με mail σας και με τηλεφωνήματά σας. Μιλάμε για τη Σπυριδούλα. Μιλάμε για την 14χρονη οικιακή βοηθό μιας οικογένειας στα μέσα της δεκαετίας του 50, την οποία τα αφεντικά της, επειδή την υποπτεύονταν ότι τους έκλεβε, τη σιδέρωναν. Με το σίδερο. Κανονικά. Όπως το ακούτε, είχε κάνει και ο πατέρας μου. Καλή τώρα εκεί που είναι μια πολύ ωραία εκπομπή στο Αλάτι και Πιπέρι, τότε για τη Σπυριδούλα. Είχε και δηλώσεις της, νομίζω. Βεβαίως. Βεβαίως. Την είχε φιλοξενήσει. Είναι η μόνη συνέντευξη που διασώζεται. Δηλαδή, η ίδια η Σπυριδούλα να μιλά για την ιστορία αυτή. Βέβαια. Διασώζεται μόνο από τη συνέντευξη στον Φρέντι Γερμανό. Ήταν και πολύ έτσι, ταραγμένη όταν θυμόταν. Γιατί βέβαια. Να είσαι 15 χρονών και να σε σιδερώνουν αριστερά. Όσο χρόνο και να είσαι και να σιδερώνουν. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι την συγκλονιστική πραγματικά ιστορία της Σπυριδούλας. Αυτή είναι μια εικόνα της Αθήνας του 1956. Λαμπερή, ζωηρή, είναι μια πόλη που θέλει να μοιάσει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τον χαμένο χρόνο που έφυγε λόγω του πολέμου. Πίσω από τις γεμάτες κόσμο λεωφόρους, τα αυτοκίνητα, τις επιδείξεις μόδας, υπάρχει και η άλλη Αθήνα. Η Αθήνα της υπηρέτριας, της παραδουλεύτρας, της δούλας ή της παστρικοδούλας, όπως τις έλεγαν. Επρόκειτο για κοπέλες από την επαρχία, οι οποίες έφευγαν από τον τόπο τους για να εργαστούν σε σπίτια μικροαστών. Ένας βασικός λόγος ήταν η συγκέντρωση της απαραίτητης πρίκας ή ένα λιγότερο στόμα για τους γονείς στην επαρχία. Στην πραγματικότητα εργάζονταν συνεχώς με αντάλλαγμα την επιβίωσή τους και μόνο. 5η 4 Αυγούστου, 8 η ώρα το πρωί, στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά. Γιατροί και νοσοκόμες μένουν άναυδοι όταν υποδέχονται ένα 12χρονο κορίτσι, τη Σπυριδούλα, με εγκάβματα σε όλο του το κορμί. Το κορίτσι ήταν τυλιγμένο σε μία μπλε κουβέρτα και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενώ είχε και υψηλό πυρετό. Οι γιατροί δίνουν μάχη να σώσουν το κορίτσι, καθώς ο κίνδυνος να μολυνθούν οι πληγές στο άγουρο σώμα της 12χρονης είναι μεγάλος. Το βράδυ της Παρασκευής, και αφού η κατάσταση της μικρής παρουσίασε βελτίωση, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της φρικιαστικής ιστορίας. Η Σπυριδούλα Ράπτη από το χωριό Ματαράγκα του Αγρινίου εργαζόταν από τα 10 της χρόνια ως υπηρέτρια στο πλουσιόσπιτο του ζεύγους Γιώργου και Αντιγόνης Βεϊζαδέ στην Καλλίπολη του Πειραιά. Ήταν παιδί μιας πολύτεχνης και φτωχής οικογένειας και οι γονείς της θεώρησαν μεγάλη τύχη για τη μικρή την άφιξη του ζεύγους Βεϊζαδέ στο σπίτι τους. Σε αντάλλαγμα της φιλοξενίας, η Σπυριδούλα θα βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. Το καλοκαίρι του 1953, η Σπυριδούλα άφησε πίσω τις γονείς και 7 αδέρφια για μια νέα ζωή στην Αθήνα. Με είχαν σαν πραγματική σκλάβα, εξομολογήθηκε πολλά χρόνια αργότερα. Η ιστορία ως εδώ θυμίζει την ιστορία της Τακτοπούτας, μόνο που στο τέλος δεν εμφανίζεται κανένας πρίγκιπας. Αυτή ήταν η ζωή της Σπυριδούλας μέχρι τότε. Πώς έφτασε όμως το κορίτσι στο Τζάνιο νοσοκομείο σε τραγική κατάσταση? Η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν πως η μικρή κάηκε όταν έπεσε πάνω της μια κατσαρόλα με καυτό νερό. Κάτι που επανέλαβε και η ίδια στην αρχή. Η αλήθεια, που δεν άργησε να αποκαλυφθεί, πάγωσε όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Βεϊζαδές ήταν συνιδιοκτήτης του θρυλικού καμπαρέ της Τρούμπας John Bull και τακτικά είχε πελάτες που τον πλήρωναν σε δολάρια. Το βράδυ της 31ης Ιουλίου διαπίστωσε πως του έλειπε ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων. Ποσό τεράστιο για την εποχή. Θεώρησε υπεύθυνη την Σπυριδούλα και όταν εκείνη αρνήθηκε την κατηγορία, τη χτύπησε δίχως έλεος με την βοήθεια της γυναίκας του. Το επόμενο πρωί, και ενώ η 12χρονη δεν ομολογούσε, ο αδίστακτος Βεϊζαδές, με σύμμαχο πάντα τη γυναίκα του, έκδισε το μικρό κορίτσι. Στη συνέχεια, την έδεσαν ανάσκελα πάνω στο τραπέζι του σαλονιού και άρχισαν να την καίνε με το πυρακτωμένο σίδερο. Η Σπυριδούλα ούρλιαζε από τους πόνους και η Αντιγόνη της έβαλε ένα πανί στο στόμα και άνοιξε δυνατά τη μουσική για να μην ακούγεται στη γειτονιά. Ο Γιώργος Βεϊζαδές την έκαψε ακόμη και στο πρόσωπο για να σε κάνω όμορφη και να με θυμάσαι, όπως της είπε. Μου λέει να σου κάνω και εγώ, μου λέει, για να με θυμάσαι. Για να σε κάνω όμορφη. Τη λέξη αυτή θυμάμαι, για να σε κάνω όμορφη. Και πήρε και με σιδέρωσε εδώ. Έκαψε εδώ στο μισό μου στόμα, εδώ το πρόσωπό με τούτο, εδώ στο φρύδι μου και εδώ στη μύτη μου. Το μαρτύριο του παιδιού κράτησε 36 ολόκληρες ώρες
με μικρές διακοπές όταν λιποθυμούσε από τους πόνους. Το μικρό παιδί της οικογένειας, μια κόρη 2,5 ετών, δεν άντεξε και κάποια στιγμή πήρε μια παντόφλα και άρχισε να χτυπά τους γονείς του για να σταματήσουν να βασανίζουν τη Σπυριδούλα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το ζευγάρι κλείδωσε τη Σπυριδούλα στο δωμάτιό της χωρίς φαγητό και νερό, αλλά λίγες ώρες αργότερα διαπίστωσαν πως το παιδί ψινόταν στον πυρετό και αποφάσισαν να το πάνε στο νοσοκομείο. Η Αντιγόνη Βεϊζαδέ έντυσε τη Σπυριδούλα, τη σκέπασε με μια μπλε κουβέρτα και την πήγε στο τζάνιο, λέγοντας στους γιατρούς πως η μικρή κάηκε με καυτό νερό. Μια τσιμπίδα και με ένα ψαλίδι, με μάσκες, σε απόσταση ενός μέτρου να μου βγάλουν τα ρούχα από πάνω μου, μαζί με το δέρμα μου. Πόντο, πόντο. Η μικρή, παρόλο που την απείλησαν πως έτσι και έλεγε πουθενά τι συνέβη, θα την έλουσαν με βενζίνη και θα την έκαιγαν ζωντανή, αποφάσισε να μιλήσει, αποκαλύπτοντας το μαρτύριο που έζησε στα χέρια του ζευγαριού. Ήταν η μητέρα μου συγχωρεμένη εκεί δίπλα μου και μου λέει: «Παιδί μου, σου πήρε φάρμακο να γίνεις καλά», μου λέει. Της λέω: «Δεν πειράζει, μανούλα μου, θα γίνω καλά». Η κυρά της Σπυριδούλας ισχυρίστηκε πως όλα τα τραύματα έγιναν σε μια στιγμή πάλης. Ο δε άντρας της, όταν συνελήφθη, ισχυρίστηκε πως όχι μόνο δεν συμμετείχε στο βασανισμό, αλλά ότι έλειπε από το σπίτι την ώρα που έγινε το περιστατικό. Έλεγε και ξανάλεγε μάλιστα στους αστυνομικούς πως ο ίδιος τη μετέφερε στο νοσοκομείο για να τη σώσει. Ο ιατροδικαστής Σιλάνταβος, ο οποίος εξέτασε τη Σπυριδούλα, αποκάλυψε πως το κορίτσι ήταν καμένο στο 65% του σώματός του, ενώ πρόσθεσε ότι τα σημάδια στο κορμί του δείχνουν ότι το παιδί καθυλώθηκε από δύο πρόσωπα. Το ζευγάρι προφυλακίστηκε με την κατηγορία της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών. Η σοκαριστική ιστορία της Σπυριδούλας έγινε πρωτοσέλιδο, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση. Την περίοδο που νοσηλευόταν, πολλοί κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο για να την συμπαρασταθεί. Την επισκέφτηκαν πολιτικοί, καλλιτέχνες, μητροπολίτες και εκπρόσωποι φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δίκη των Βεϊζαβέ ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 1956 στη Λαμία. Οι αρχές υποχρεώθηκαν να λάβουν αυξημένα μέτρα για την προστασία των κατηγορουμένων, οι οποίοι απειλήθηκαν με λιντσάρισμα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Η μαρτυρία της Σπυριδούλας ενώπιον του δικαστηρίου ήταν συγκλονιστική, καθώς περιέγραψε κλαίγοντας με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές φρίκης που έζησε στα χέρια του Γιώργου και της Αντιγόνης Βεϊζαβέ. «Σε παρακαλώ, της λέω, πονάω. Με τσούζει πλάτη μου. Θα άρχισε να τρέχει, μικρά, πίσω, πλάτη μου άρχισε να τρέχει. Πίσω. Έχει καεί το λίπο, δεν ξέρω ακριβώς τι, ας πούμε. Άρχισε να τρέχει στην πλάτη μου. Σε παρακαλώ, σταμάτησε». Κύλησε στα σκαλοπάτια, μπερδεύτηκε με το σίδερο και κάηκε, είπε Αντιγόνη Βεϊζαδέ στην απολογία της. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, δεν αποσαφηνίστηκε επίσης αν πράγματι είχαν αφαιρεθεί τα 50 δολάρια από τον ντουλάπι του ζεύγους και έτσι κάποιες μη διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως η Αντιγόνη Βεϊζαδέ είχε εξομολογηθεί ότι γνώριζε πως η Σπυριδούλα δεν είχε κλέψει τα λεφτά, αλλά την έκαψε για να την εξαγνίσει από τις αμαρτίες της. Μετά από ακροματική διαδικασία 2 ημερών, η Αντιγόνη Βεϊζαδέ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και ο Γιώργος Βεϊζαδές σε 4,5 χρόνια, αφού το δικαστήριο τον αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 20.000 δραχμών για ψυχική οδύνη. Ο Γιώργος και η Αντιγόνη Βεϊζαδέ πέθαναν μερικά χρόνια μετά την αποφυλάκησή τους. Για τη Σπυριδούλα ξεκίνησε ένας γολγοθάς εγχειρήσεων, ευτυχώς με καλό αποτέλεσμα. Και αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε, παντρεύτηκε και απέκτησε 2 παιδιά. Η ιστορία της βοήθησε να έρθουν στο φως παρόμοιες περιπτώσεις κακοποίησης και να αποδοθεί δικαιοσύνη και σε άλλα κορίτσια. Πω, παιδιά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό και πολύ ωραίο το μοντάζ. Σοκαριστικό, πάρα πολύ ωραίο, ναι. Και η φωνή του Βασίλη και όλο αυτό έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικά όλα όσα συνέβησαν και δεν ξέρω τώρα, ποινή. Φυλάκης 5 ετών για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Πολύ παραπάνω πρέπει να τους ρίξουν. Πολύ παραπάνω πρέπει να τους ρίξουν. Το θέμα βέβαια είναι ότι τότε δεν ξέρω πώς ήταν η δικαιοσύνη και τι σημαίνει πρώτερος έντιμος βίος για τα χρόνια εκείνα. Το θέμα είναι ότι αυτό το κορίτσι, το οποίο. Δηλαδή το ξεχνάς ποτέ αυτό που έχεις πάθει. Yeah. Το ξεχνάς. Δηλαδή μεγαλώνεις. Μεγάλη σκοπέλα, έκανε οικογένεια. Φιλοξένησε και ο πατέρας μου, να έχουμε και τα αποσπάσματα από την εκπομπή του, αλλά λέω ότι ακόμα και όταν του έκανε την περιγραφή των όσων έζησε, πάλι ξεσπούσε σε κλάματα τόσα χρόνια μετά. Δηλαδή αυτό το πράγμα
σου σιδερώνει την ψυχή. Δεν σου σιδερώνει μόνο το κορμί. Ακριβώς. Αυτό που ζει στα 12-13, πόσο χρονό ήταν το κοριτσάκι. Τραγικοί άνθρωποι. Μιλάμε για εποχές. Τραγική. Μιλάμε για εποχές όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είχε κατακερματιστεί, είχε διασαλευθεί. Τότε το είπε και ο Βασίλης στο βίντεο. Υπήρχαν οι δούλες, οι παραδουλεύτες, τα δουλικά. Κοριτσάκια που τα παίρνανε από την επαρχία και τα βάζανε στα σπίτια και τους φερόντουσαν σαν να είναι. Εκμετάλλευση. Και τα κοινωνικά κριτήρια φαίνονται και στην απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή, ήταν σαφές ότι τιμωρήθηκαν μεν, αλλά γιατί έβλαψαν μια δούλα, όχι έναν ισότιμο, ξέρεις, άνθρωπο. Πόσο δίκιο έχεις αυτό που λέει. Οι άνθρωποι ευκατάστατοι. Σιδέρωσαν μια δούλα. Κάνα κάτι κακό. Μένα σε δούλα, δεν το κάνα και σε δούλα, όπως το λες. Ναι. Δηλαδή, φάτε πέντε χρόνια, αλλά ουσιαστικά εντάξει, υπηρέτρια σιδερώσαν. Δεν σιδερώσαν και τον γείτονα, ας πούμε. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Παναγιώτη. Ωραία ενότητα αυτή πάντως. Πολύ ωραία ενότητα. Έχουμε και άλλα τέτοια φανταστικά θέματα για εσάς τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τα μαθαίνουν και οι πιο. Και οι καινούργιες γενιές που βλέπουν την εκπομπή, αλλά και να τα θυμούνται και λίγο μεγαλύτεροι που μας παρακολουθούν. Νικόλη μου, ετοίμασε τα αποκλειστικά σου, τα τηλεοπτικά.